Καλώς ήρθατε. Θα σας δείξουμε πώς να κάνετε κοπεχάγια, ένα πεντανόστιμο παραδοσιακό σιροπιαστό γλυκό. Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε 700 ml νερό, 750 γραμμάρια ζάχαρη, 5-6 γαρίφαλα, φλούδα από μισό λεμόνι, ένα ξυλάκι κανέλα και βράζουμε για 5 λεπτά. Όταν το σιρόπι είναι έτοιμο το κατεβάζουμε από τη φωτιά, αρωματίζουμε με 2 βανίλιες και τον χυμό από μισό λεμόνι. Σπάμε 500 γραμμάρια αμύγδαλα, χτυπάμε 6 ασπράδια αυγών με λίγο αλάτι να γίνουν μαρέγκα. Χτυπάμε τους κρόκους με 300 γραμμάρια ζάχαρη να αφρατέψουν. Αρωματίζουμε με 50 ml κονιάκ, ένα κουταλάκι κανέλα και μισό κουταλάκι γαρίφαλο. Προσθέτουμε το ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Βάζουμε ένα κουταλάκι μπέικιν, τον χυμό από ένα πορτοκάλι και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε τα αμύγδαλα, 150 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη και δουλεύουμε καλά. Με απαλές κινήσεις ενσωματώνουμε την μαρέγκα. Βουτυρώνουμε το ταψί μας. Τοποθετούμε 6 φύλλα που τα βουτυρώνουμε ένα φύλλο. Απλώνουμε λίγη μαρμελάδα βερίκοκο. Την γέμισε με τα αμύγδαλα. Διπλώνουμε τις άκρες προς τα μέσα. Τις βουτυρώνουμε. Και τοποθετούμε τα υπόλοιπα φύλλα που έχουμε κόψει στο μέγεθος του ταψιού. Και βουτυρώνουμε ένα φύλλο.
Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Κόβουμε το γλυκό μας σε κομμάτια. Ραντίζουμε με λίγο ανθόνερο. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσει. Όσο το γλυκό είναι καυτό, το σιροπιάζουμε με χλιαρό σιρόπι. Αφήνουμε 6 ώρες πριν σερβίρουμε. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!